χωρίς τιμές αρχηγού κράτους, το Άγιο Φως στην Ελλάδα. Σε ποιες πόλεις θα φτάσει αεροπορικός? Σκαρφαλώνει η θερμοκρασία που θα σουβλήσουμε με 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτική πρόγνωση από το Θοδωρή Κολυδά. Ποια στοιχεία συνδέουν το Μένιο Φουρτιώτη με τους οπλοφόρους που πυροβόλησαν το σπίτι του? Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το εμβόλιο έχει γίνει ανάρπαστο με τις νεότερες ηλικίες να δίνουν το σφιγμό της επιχείρησης Ελευθερία. Χθες βράδυ άνοιξε η πλατφόρμα για τους 40-44 και σήμερα το πρωί αρκετοί συμπολίτες μας πρόλαβαν να εμβολιαστούν. Τα εμβολιαστικά κέντρα γέμισαν με ανθρώπους που θέλουν να πάρουν τη ζωή τους πίσω. Χωρίς κανένα ενδιασμό και με το χέρι στην καρδιά να πάνε όλοι να το κάνουν. Να μπορούμε να δούμε τους φίλους μας και τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Το εμβόλιο είναι ο μοναδικός τρόπος να πάρουμε πίσω όσα μας έχει στερήσει η πανδημία. Γι' αυτό η Μεγάλη Πέμπτη ξημέρωσε με ουρές έξω από το εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας στο Μαρούσι. Από νωρίς το πρωί, πολίτες όλων των ηλικιών έρχονται στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου προκειμένου να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Έπρεπε να την κάνουμε για να νιώσουμε όλοι καλύτερα και να σιγά σιγά να μπαίνουμε στην κανονικότητα. Η ζήτηση μεγάλη. Ήδη μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις ηλικίες 40 έως 44 προγραμματίστηκαν 21.706 ραντεβού. Στην περίπτωση μιας γυναίκας 41 ετών εγγεγραμμένης στην άλλη συνταγογράφηση, χρειάστηκαν 3 τέταρτα για να κλείσει το ραντεβού. Σκοπός του Υπουργείου είναι από τις 5 Μαΐου να φτάσουμε τους 100.000 εμβολιασμούς. Στην ημέρα. Υλοποιείται η μεγαλύτερη υγειονομική επιχείρηση που έχει οργανωθεί ποτέ στη χώρα και θα εμβολιαστεί όποιος ενήλικας θέλει, όλοι, οριζοντίως μέχρι 30 Ιουνίου. Έτσι ανοίγει ο δρόμος να εμβολιαστούν σύντομα και ηλικίες από 18 και πάνω. Πολλοί καλλιτέχνες έσπευσαν σήμερα και όλα στα εμβολιαστικά κέντρα, όπως ο Μύρονας Στρατής, ο οποίος ανέβασε story στο Instagram, ενώ και η Έλλη Κοκκίνου έγραψε. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι έρχομαι σύντομα πιο κοντά στην ελευθερία, στους φίλους μου, στη δουλειά μου και στην κανονική ζωή. Έχω ψάξει, έχω κλείσει ραντεβού και το περίμενα με αγωνία να εμβολιαστώ για να κερδίσω την ελευθερία μου. Και φυσικά να προστατεύσω και τους δικούς μου, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί την πρώτη φάση που έχουν κάνει. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να αποκτήσουμε την ανοσία, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στην ελευθερία μας. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον επιστημονικό κόσμο, ενημερώνομαι. Ορισμένες γυναίκες εμφανίζονται διστακτικές ως προς το AstraZeneca. Έτσι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε πως σε λίγο καιρό θα υπάρχει η δυνατότητα να εμβολιάζονται με Pfizer ή Moderna. Όταν θα ανοίξουμε τους 40-44 για όλα τα εμβόλια, τους 30-39 για όλα τα εμβόλια, θα μπορέσουν να εμβολιαστούν με mRNA εμβόλιο. Σύντομα αναμένεται να ανοίξουν επιπλέον κέντρα και νέες εμβολιαστικές γραμμές. Ο σκοπός είναι να κλείνει σήμερα ραντεβού και να εμβολιάζεσαι την επόμενη. Η πρώτη δόση. Μετά από 2 μήνες είναι η δεύτερη. Όλοι πρέπει να το κάνουν. Οπωσδήποτε. Όλοι πρέπει να εμβολιαστούν. AstraZeneca. Χωρίς αμφιβολίες και παρολογισμούς.